Η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα δεν έχει τέλος. Το Ισραηλινό κράτος και ο στρατός του έχει σκοτώσει πάνω από 40.000 ανθρώπους. Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, άμαχους. Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη και ο λαός της Γάζας μαστίζεται από την πείνα, τη δίψα και τις ασθένειες. Η βαρβαρότητα του κατοχικού κράτους συνεχίζεται τώρα στη Δυτική Όχθη. Αποδεικνύεται ότι εξ αρχής στόχος ήταν ο βίαιος εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους, η διατήρηση και επέκταση της κατοχής, η ματέωση ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή τη θηριωδία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συμμαχή της με όλους τους τρόπους. Πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά, συνεχίζοντας σήμερα τις επιδοτήσεις από ευρωενωσιακά προγράμματα Ισραηλινών εταιριών κατασκευής όπλων. Οι λαοί της Ευρώπης, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέκονται υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και της δίκαιης πάλης του για άμεση κατάπαυση του πυρός, πάυση επιχειρήσεων σε Γάζα και Δυτική Όχθη, για Παλαιστίνη ελεύθερη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη πατρίδα του λαού της στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.